Το ζήσατε έντονα. Βάλα το βέτο του Υπουργέ για τους εφόπτες ενός τελικού κυπέδου. Ακούστε την φορά, μια εκεί με καλέσατε σε μια το 2016. Ακούστε. Είναι ευκαιρία να πω όλη την ιστορία και να την πούμε καθαρά, γιατί γνωρίζει και ο φίλος μου. Θυμόσαστε τότε ότι είχαμε μια έκρηκτη κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Και πήρα μια γενναία απόφαση να διακοπεί ο θεσμός του κυπέλλου. Διότι έτσι όπως πηγαίναμε, θα είχαμε καταστάσεις απερίγραφες. Τότε είχε έρθει αντιπροσωπεία της FIFA, είχε γίνει συζήτηση με την ΕΠΟ, είχαμε συμφωνήσει στον τελικό του κυπέλλου θα διαιτητεύσουν ξένοι διαιτητές. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Το λέω πρώτη φορά από σήμερα. Μετά από μερικές μέρες δέχτηκα την επίσκεψη του πρόεδρου της ΕΠΟ, του κ. Γκυρτζίκη τότε, ο οποίος με παρακάλεσε να συμφωνήσουμε σε αυτή, να επανεξετάσουμε αυτό το θέμα και σε αυτή την τριμερή να πάρουμε μια άλλη απόφαση να διαιτητεύσει ο κορυφαίος τότε Έλληνας διαιτητής, ο κ. Σιδηρόπουλος, με τους επόπτες του, διότι κάτι τέτοιο να φέρναμε ξένους διαιτητές από όπως με το πρότεινε ο κ. Γκυρτζίκης τότε, θα ήταν μια προβολή στους Έλληνες διαιτητές. Εγώ συμφώνησα αμέσως και μάλιστα του είπα ότι πάρε το μακαρίτι, το κοστάκι, το πίσω, το να δείξω ότι συμφωνώ να διαιτητεύσει τον αγώνα Σιδηρόπουλο με τους επόπτες. Με την ομάδα. Και τι δουλειά έχετε εσείς ο υπουργός? Όχι, να λέτε τότε, ή να συμφωνείτε όχι, με τι διαιτητές θα είναι. Διότι αυτό το πράγμα το συμφωνήσαμε και οι τρεις. Και η FIFA, και εγώ ως αρμόδιος υπουργός και η ομολογείται κρατική παρέμβαση στην διευθυνσία. Καμία κρατική παρέμβαση. Αν ήταν κρατική παρέμβαση, θα μας έθετε πρώτον ευθυνό μας η ίδια η FIFA. Αλλά η ίδια η FIFA συμμετείχε σε αυτή την κοινή απόφαση. Με την αρμόδια για να βρούμε ένα τρόπο να γίνει ο δημοτικός στην διευθυνσία. Αυτή είναι η δημοτική. Έχει καμιά δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Σωστά, όχι. Όσα ξεκίνησαμε συμφωνήσει για το αυτοδίκη, είχαμε συμφωνήσει ποιοι θα διαιτητεύσουν. Λοιπόν, έγινε μία επανεξέταση του θέματος και συμφωνήσαμε πάλι. Εκεί λοιπόν που συμφωνήσαμε γίνεται το εξής. Ορίζεται ο Σιδηρόπουλος διαιτητής με επόπτες άσχετους την ομάδα. Εκεί είπα ότι εδώ πάμε πάλι για μακελιό. Διότι αν συμβεί το παραμικρό, θα την αχθεί στον αέρα ο τελικός. Και τότε είχα την απόλυτη κυρία συμπαράσταση της FIFA σε αυτή την απόφαση μέχρι που πραγματικά υλοποιήθηκε αυτό το οποίο είχαμε πει. Έγινε ο τελικός με τον τρόπο που έγινε. Είναι πρωτοφανές η FIFA να ακούει τον υπουργό σε κάποια διευθυνσία που είχε την. Γιατί να μην ξέρει. Διότι η FIFA κατάλαβε ότι είναι πρόβλημα. Και αυτή είναι, ήταν το μεγάλο επίτευγμα εκείνη τη θητεία. Ότι η FIFA κατάλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καμία πρόθεση να επέμβει στα του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να επέμβω στα του ποδοσφαίρου. Αλλά όταν κάθε Κυριακή γινόταν αυτό που γινόταν στα γήπεδα, είχαμε νεκρούς. Όταν οι παράγοντες, θα θυμίζω το περιστατικό, δύο μεγάλων ομάδων ήρθαν στα χέρια κατά τη συνεδρίαση της Σούπερ Λίγκας, καταλαβαίνετε ότι πλέον η πολιτεία. Με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Καλά, δεν το ακριβώ. Ότι η πολιτεία δεν μπορεί να κάτσει να κοιτάζει. Ο ελληνικό λαό μα ψήφισε για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Τα κακώς κείμενα. Και να συγκρουστούμε με αυτή την κατάσταση που βρήκαμε μπροστά μα. Με οποιοδήποτε κόστος, κύριε Θωμαϊδη. Και ξέρετε ότι είχα μεγάλο κόστος για τις αποφάσεις που πήρα, γιατί κλείσαμε θύρες, διότι αναστήλαμε τους αγώνες και μετά το κύπελλο, θυμόσαστε ότι ήμουν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με την ελληνική Ολυμπιακή ομάδα και πήγανε να κάνουν το δεύτερο πραξικόπημα με τους αθλητικούς δικαστές. Επιστολές στη FIFA. Και έστειλα τότε δύο επιστολές στη FIFA, των οποίων η μία έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Την άλλη δεν την έχω δώσει, θα την δώσω εντός του 2020. Γιατί έτσι. Κάποιοι επιστολή μου. Η επιστολή, με συγχωρείτε, είναι τόσο απόρριτη. Είναι απόρριτη. Η δική σας προς τη FIFA. Μου προς τη FIFA. Και σας λέω λοιπόν ότι και τότε πάλι η FIFA ήταν με την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, διότι κατάλαβε ότι εδώ δεν πάει άλλη κατάσταση. Τότε ήταν που τους είχα καλέσει, εγώ τους είχα καλέσει από το Μάιο, να έρθουν στην Ελλάδα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και ήρθαν και τις ανέλαβαν. Δεν σας ξένησε το γεγονός ότι ξαφνικά η FIFA, αυτός ο μπαμπούλας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που μας απειλεί κατά τύχη και λίγο με εκλέξει,
ήταν με την πλευρά τη δική σας. Αυτό σημαίνει, με την πλευρά της ΕΦ, αυτό σημαίνει ότι κάναμε μια εξαιρετική δουλειά εμείς με τη FIFA. Εξηγήσαμε και πείσαμε ότι έχουμε καλές προθέσεις. Θεωρείτε τη FIFA αδιάφθορη. Όχι, συγχωρείτε. Όχι, τίποτα. Δεν θεωρώ κανέναν αδιάφθορο. Κανέναν. Και μη θεωρείτε κι εσείς κανέναν αδιάφθορο, ούτε εμένα που σας μιλάω αυτή την ώρα. Αδιάφθορος εκ προημίου δεν είναι κανένα. Εγώ θυμάμαι